τα ψηφιακά αποτυπώματα ή αλλιώς τα στίγματα θα δέσουν όπως όλα δείχνουν τους πιθανούς εμπλεκόμενους στην ανατριχιαστική υπόθεση του 16χρονου που κατήγγειλε το βιασμό και την εκμετάλλευσή του από τον 66χρονο, με τις έρευνες τώρα να έχουν απλωθεί σε χρήστες του διαδικτύου που μπαίνοντας σε αυτές τις πλατφόρμες γνωριμιών είχαν οποιαδήποτε σχέση με τα ψεύτικα προφίλ που κατηγορείται ότι διαχειριζόταν ο 66χρονος και σύμφωνα με πληροφορίες είχαν φωτογραφίες του ανηλίκου. Η αρμόδια για την διερεύνηση των ψηφιακών πιστηρίων είναι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το αρμόδιο τμήμα εξέτασης ψηφιακών πιστηρίων, και έχει εξειδικευμένη γνώση και επιστήμονες ειδικών καθηκόντων που έχουν τεράστια γνώση και εμπειρία και μπορούν όλα αυτά τα πράγματα για όλα τα αδικήματα που σχετίζονται στον κυβερνόμενο να τα διερευνήσουν. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο πρώην επικεφαλής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Γιώργος Παπαπροδρόμου μίλησε για τα ψηφιακά αποτυπώματα και πώς αυτά μπορούν να φέρουν στην επιφάνεια την εμπλοκή χρηστών του διαδικτύου σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν ήθη, υπάρχει διαδρομή συγκεκριμένη, δεν είναι κάτι το... Κάθε μας κίνηση στον κυβερνοχώρο, έτσι, καταγράφεται και υπάρχει μια διαδρομή. Πέρα από τα δύο ακόμη άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση και δεν έχουν ταυτοποιηθεί και για τα οποία μάλιστα εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης του ανηλίκου, υπάρχουν 29 χρήστες της συγκεκριμένης πλατφόρμας που επίσης ερευνώνται. Αποτελεί δε ερώτημα με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να εμπλέκονται και αυτό να αποτελεί αξιόπινη πράξη. Αναλαμβάνει ο καθένας, έχει μια ηθική υποχρέωση ότι αν διαπιστώσει το οτιδήποτε οφείλει να το καταθέσει και να το αναφέρει. Η κατοχή όμως ευθέως και η διακίνηση τέτοιου υλικού είναι παράνομη πράξη και τιμωρείται από το σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Αν και προκαλεί σοκ η υπόθεση, εν τούτης η πραγματικότητα δείχνει ότι οι διαδικτυακές παρενοχλήσεις αλλά και βιασμοί ανηλίκων, ασέλγεια σε βάρος παιδιών ή και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς τους, είναι ένα καθημερινό δραματικό φαινόμενο. Όντας και στο χαμόγελο του παιδιού και στην εθνική γραμμή 1056, έτσι κάθισα λίγο να δω τις υποθέσεις που χειριζόμασταν καθημερινά που αφορούσαν παραβιάσεις δικαιωμάτων των παιδιών το 2022. Mm-hmm. Μιλάμε για 20 νέες υποθέσεις καθημερινά. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί και να είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Θεωρώ είναι αυτό ίσως το σημαντικότερο γεγονός κατά την άποψή μου. Και θα πρέπει τα όποια περιστατικά γίνονται να αποτελούν ένα καμπανάκι για όλους μας, κυρίως τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και όλους μας, έτσι ώστε να ασχολούμαστε με μεγαλύτερη προσοχή και θα λέγαμε θρησκευτική ευλάβεια.